Αυτές οι εικόνες ντροπής, όπως ανέδειξε η Crete TV, είναι μόνο η αρχή, καθώς επέτει και συνέχεια τις επόμενες μέρες αεροδρόμιο Ηρακλείου, οπότε συμπίπτουν χρονικά δεκάδες πτήσεις που μεταφέρουν χιλιάδες Ρώσους τουρίστες, με την ταλαιπωρία στους ελέγχους να μεταφράζεται άνω των 2 ώρων. It's terrible. I don't come here again. Η κατάσταση ήταν φρικτή. Δεν πρόκειται να έρθω ξανά εδώ ποτέ. Έπρεπε να φωτογραφίσω την κατάσταση. Δεν θα πιστεύατε αυτό που συνέβη μέσα στον έλεγχο. Υπήρχαν παιδιά, μωρά και ήταν επικίνδυνο για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Το αεροδρόμιο είναι μια παράλληλη κατάσταση και είναι μια πύλη εισόδου και εξόδου στο νησί, η οποία πραγματικά μας κάνει να ντρεπόμαστε. Τα κέντρα ελέγχου θα μπορούσαν να αυξηθούν με μια μικρή παρέμβαση μέσα στο αεροδρόμιο, αλλά ακόμα και αν αυξηθούν τώρα, εάν δεν είναι επανδρομένα, ουσιαστικά θα βλέπουμε άδεια γκισέ, τα οποία δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν κανέναν. Ζητήσαμε την παραπάνω ίσχυση με αστυνομικούς συγκεκριμένους γνώσεις του αυτού του αντικειμένου. Επίσης, ζητήσαμε να γίνει μια απλούστευση του τρόπου εισόδου των τουριστών εκτός Σέγγεν, ώστε να διευκολύνει τόσο και εμάς, ώστε να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο προς τους τουρίστες. Τραγική κατάσταση, η οποία αποδίδεται στην έλλειψη υποδομών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου κρίνεται αναγκαία η λειτουργία περισσότερων σημείων ελέγχου, την ώρα μάλιστα που έχει αυξηθεί σημαντικά η επιβατική κίνηση και με τους ελέγχους να έχουν γίνει αυστηρότεροι. Στην έξτρα Σέγγεν υπάρχουν 5 θέσεις εργασίας, δηλαδή 5 σταθμοί εργασίας για τους αστυνομικούς που ελέγχουν τα διαβατήρια και θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσιοι για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες. Θα πρέπει να δημιουργηθούν άλλα 7 σημεία ελέγχου πέρα από τα 5 που ήδη λειτουργούν, υποστηρίζεται από πλευράς αστυνομίας αεροδρομίου. Αν οι πτήσεις έρχονται σταδιακά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, μας εξήγησε ο Ρελιμενάρχης, ο οποίος μας ανέφερε ότι 52 πτήσεις υπήρξαν χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Το αεροδρόμιο θα έπρεπε να είναι σε θέση να μπορεί να εξυπηρετήσει όλη αυτή τη ζήτηση. Δηλαδή, ποια είναι η ώρα η οποία πωλείται? Το πρωί. Το πρωί θέλει να έρθει ο πελάτης. Μάλιστα, θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε. Δυστυχώς όμως, το αεροδρόμιο μας είναι παλιό και οι δυνατότητες του είναι πεπερασμένες. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε άλλα αεροδρόμια. Για παράδειγμα, στο Σικάγο η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 3 ώρες, μας επισήμανε ο κύριος Πλιάκας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στο Μάιο, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε το αεροδρόμιο Ηρακλείου βουλιάξει από χιλιάδες τουρίστες. Δυστυχώς ήταν άλλη μια χρονιά συμβιβασμού, άλλη μια χρονιά στην οποία θα είμαστε αναγκασμένοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο με τις υφιστάμενες υποδομές, κάτι το οποίο δεν μας κάνει καθόλου περήφανος. Η περιφέρεια Κρήτης έχει επισημάνει το πρόβλημα. Φοβόμαστε για την εικόνα που θα δώσει η χώρα στο εξωτερικό. Υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων για την αξιοποίηση χώρων όπως είναι η 126 ή όπως είναι κομμάτι της παλιάς ΜΟΜΑΣ και να μπορέσει πλέον με λίγα χρήματα να γίνουν κάποια βασικά έργα ανάγκης πνοής, θα έλεγα, για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.